Ωραία, πολύ ωραία. Οπότε, οπότε είστε έτοιμος. Να ξεκινήσουμε. Ναι. Ωραία, ωραία. Ε, να πω θερμές ευχαριστίες για την πρόσκληση να δώσω αυτό το σεμινάριο προς την ομάδα σας. Είναι ιδιαίτερη η χαρά, γιατί νομίζω χρειάζεται να έχουμε σε αυτή την αλληλεπίδραση αρκετά συχνά, για να, υπάρχει να υπάρχει αλληλοενημέρωση. Οπότε σήμερα θα κάνω μία ε, σύνοψη για την λειτουργία των ανοιχνευτών βαρτικών κυμάτων, τι δηλαδή έχει συμβεί τα προηγούμενα χρόνια, τι αναμένουμε να συμβεί τα επόμενα χρόνια και επίσης ε, το δεύτερο μέρος της ομιλίας μου θα είναι μια σύνοψη από κάποιες πρόσφατες δημοσιεύσεις που έχουμε πάνω στην εφαρμογή μεθόδων μηχανικής μάθησης σε αυτό το ερευνητικό πεδίο. Και θα εξηγήσω για ποιο λόγο είναι σημαντικό να αναπτυχθούν τέτοιες εφαρμογές. Η... Εδώ λοιπόν. Άρα ξεκινάμε με το πρώτο μέρος. Από το 2015 βρισκόμαστε πλέον στην εποχή της αστρονομίας των βαρυτικών κυμάτων. Τότε ήταν που ανιχνεύτηκε η πρώτη πηγή βαρτικών κυμάτων, μια συγχώνευση δύο μελανών οπών από τους ανοιχνευτές Λάιγκο στην Αμερική. Το 2017 είχαμε τη δεύτερη πολύ σημαντική ανοίχνευση. Ήταν το πρώτο σύστημα δύο αστέρων που συγχωνεύτηκε και μάλιστα ήταν τόσο κοντά που μπορέσαμε να δούμε και την ηλεκτρομαϊτική εκνοβολία, σε όλο το φάσμα το ηλεκτρομαγνητικό, από ραδιοκύματα μέχρι ακτίνε γάμα, και μάθαμε πάρα πολλά πράγματα από αυτή τη μία ανείχνευση που έγινε. Δηλαδή, είδαμε να εξελίσσεται όλο το φαινόμενο, το πώς, ε, τι, τι, συμβαίνει ακριβώς μετά τη συγχώνευση ενός τέτοιου διπλού συστήματος, πώς παράγονται ε, βαρύτερα στοιχεία. Ε, επίσης να βάλουμε έναν πολύ αυστηρό περιορισμό στην απόκληση της ταχύτητας των βαρκικών κυμάτων σε σχέση με την ταχύτητα του φωτός. Πρακτικά βλέπουμε ότι αυτές ταυτίζονται. Ε, μεταξύ λειτουργούν και άλλοι δύο ανοιχνευτές. Ο ένας είναι ο G600 στη Γερμανία, ο οποίος είναι πειραματικός. Και ο άλλος ανοιχνευτής είναι στην Ιαπωνία, ο Κάγκρα, ο οποίος έχει κατασκευαστεί υπογείως σε ένα παλαιό ορυχή ώστε να έχει χαμηλότερο σεισμικό θόρυβο. Ε, στην Θεσσαλονίκη λοιπόν, εδώ και μερικά χρόνια, είμαστε ε, μέλη αυτών των πειραμάτων. Μέσω του Βίργο συμμετέχουμε στο παγκόσμιο δίκτυο Λάικο Βίργο Κάκρα. Αρκετά άτομα, καθηγητές, μεταδιδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες και συνεργαζόμαστε επίσης με την ομάδα του κ. Τέφα στο τμήμα πληροφορικής του Απιθήτα. Άρα πρόκειται για μια διεπιστημονική ομάδα και συμμετέχει στην ομάδα μας και ο Χάρης Αποστολάτος από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και ο Μάνος ο Χανιωτάκης από την πλευρά του Outreach προς το ευρύ κοινό. Ε, και φυσικά πέρα από τα μέλη που επισήμως συμμετέχουν στο Βίργο που βλέπετε εδώ υπάρχουν και πολύ πρόπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητέ που εκπονούν τις εργασίες τους και συνεργάζονται μαζί μας σε τέτοια θέματα. Πέρα από το δίρκο, ήδη από το 2018 είμαστε μέλη και στο ΛΙΖΑ. Τώρα, όπως είπα νωρίτερα, η πρώτη ανείχνευση έγινε το 2015. Τότε οι ανεχνευτέ ΛΑΙΚΟ λειτουργήσαν για ένα μικρό διάστημα. Ε, αυτή η περίοδος καταγραφής ονομάστηκε όμικρον 1. Το 2017 ξεκίνησε να συμμετέχει και ο Βίρκο. και τότε είχαμε την περίοδο καταγραφή, καταγραφής όμικρον 2. Η πιο πρόσφατη περίοδος που διήρκε σε ένα χρόνο ήταν ε, η όμικρον 3 όπου στο τέλος ξεκίνησε να λειτουργεί και ο ανεκδεκτής Κάγκρα. έκτοτε έγιναν και άλλες αναβαθμίσεις σε όλους τους ανιχνευτές ούτως ώστε τώρα να είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε μία νέα περίοδο καταγραφής δεδομένων την όμικρον 4 και μάλιστα σε τρεις μήνες από σήμερα δηλαδή το 26 Μαΐου είναι επισήμω η μέρα που θα ξεκινήσουν οι ανιχνευτές να καταγράφουν πάλι δεδομένα και θα έχουμε ξανά πολύ τακτικά νέες ανακαλύψεις ε, στη, σε αυτό το σχήμα ε, δίπλα από κάθε κουτάκι που αντιπροσωπεύει την περίοδο του κάθε ανοιχνευτή βλέπετε και την απόσταση στην οποία ας το πούμε βλέπει ή ακούει καλύτερα ε, γιατί τα, τα βαρτικά κύματα όταν τα ανοιχνεύουμε είναι πιο κοντά στο ότι ανοιχνεύεις ήχο παρά το ότι βλέπεις φως, γι' αυτό πολλές φορές λέμε ακούει ο ανιχνευτής. Ε, για παράδειγμα, ε, στην τελευταία περίοδο, ο Μικροντρία, οι ενημερωτέ ΛΑΙΚΟ μπορούσαν να δουν ένα διπλό σύστημα αστένων νετρονίων μέχρι μια απόσταση 140 MParsec, που τώρα αναμένεται να, γι... να φτάσει ε, μέχρι και 190 MParsec να βελτιωθεί. Το ΒΙΡΚΟ θα από 40 με 50 θα αναμένεται τώρα να πάει στα 80 με 115. Μια δηλαδή διπλάσια απόσταση σε σχέση με την προηγούμενη φορά. Εδώ έχει χρησιμοποιηθεί ένα διπλό σύστημα αστέρων σαν ε, μια έτσι πρότυπη μονάδα για να μπορούμε να συγκρίνουμε κάθε φορά το, την ευαισθησία των διαφόρων ανιχνευτών. Μετά το όμικρον 4 που θα διαρκέσει 18 μήνες, έτσι πρώτη φορά θα λειτουργήσουν για τόσο μεγάλο διάστημα, θα ακολουθήσει και η πέμπτη περίοδος, που θα ξεκινήσει το 2027, αν δεν μεσολαβήσει πάλι κάποια πανδημία, έτσι, γιατί και τώρα που ε, ξεκινάμε το 2023, κανονικά η, τα αρχικά πλάνα ήταν ότι θα ξεκινούσαμε το 22 για ένα χρόνο, τώρα θα τελειώναμε δηλαδή με το μικρό 4, αλλά μεσολάβησε η πανδημία που καθεστέρησε όλη, όλη αυτή την αναβάθμιση. Οπότε αν όλα πάνε καλά, το 27 θα ξεκινήσει και η πέμπτη περίοδος που θα διαρκέσει δύο χρόνια τότε με ακόμη καλύτερη ευαισθησία και από εκεί και πέρα ακόμη δεν είναι καθορισμένα τα πλάνα γιατί την δεκαετία του 30 αναμένεται να λειτουργήσουν οι ανιχνευτές τρίτης γενιάς. Εδώ μιλάμε για ανιχνευτές δεύτερης γενιάς. Πρώτης γενιάς, Λάικο και Βίργο, λειτουργήσαν στις αρχές της δεκαετίας του, 2000 με, με ευαισθησία κάτω από το όριο που απαιτείται για να γίνει η ανείχνευση. Αλλά ήταν ένα σημαντικό βήμα που μετά με την περαιτέρω αναβάθμιση οδήγησε στους σημερινούς δεύτερης γενιάς ανιχνευτές, οι οποίοι μας έχουν δώσει ήδη πολλές ανιχνεύσεις. και όταν λέμε ευαισθησία, έτσι για να έχουμε μια αίσθηση, αυτή τη μετράμε ως, εδώ στον κάθετο άξονα, ως την, το φασματικό πλάτος ισχύω του θορύβου, που είναι της τάξης του 10 στιμίων 22 με 23 σε μονάδες 1 προς ρίζα Hertz. Αυτό, όταν το βλέπουμε συναρτήσει της συχνότητας, σε πολύ χαμηλές συχνότητες περιορίζεται σημαντικά από το σεισμικό θόρυβο, σε μεσαίες συχνότητες εκεί γύρω στα 100 με 200 Hz που είναι και το ελάχιστο περιορίζεται από θερμικούς θορύβους και σε υψηλές συχνότητες το με, μερικών, ε, πολλών εκατοντάδων ή μερικών χιλιάδων Hz εκεί είναι ο κβαντομηχανικός θόρυβος της αλληλεπίδρασης των, ε, της δέσμης laser με τα οπτικά στοιχεία που είναι η κύρια πηγή θορύβου. Και βλέπουμε εδώ πόσο χαμηλά είχε φτάσει ο πραγματικός θόρυβος στην δεύτερη περίοδο παρατήρησης με γαλάζιο, στην τρίτη με πράσινο και η πρόβλεψη που υπάρχει για τις επόμενες δύο περιόδους. οι, πραγματικές, ο πραγματικός θόρυβος στο όμικρον 2 και όμικρον 3 βλέπετε ότι δεν είναι μια ομαλή καμπύλη. Αυτά είναι από πραγματικά δεδομένα, ένας μέσος όρος για κάποιο χρονικό διάστημα και βλέπουμε ότι σε συγκεκριμένες συχνότητες υπάρχει αυξημένος θόρυβος. Για πολύ συγκεκριμένους μηχανικούς ή ηλεκτρονικούς λόγους και άρα έχει να κάνει κανείς, έχει να παλέψει κανείς όχι μόνο με ένα συνεχές γκαουσιανό υπόβαθρο θορύβου αλλά έχει να αντιμετωπίσει και τέτοιες πολύ συγκεκριμένε πηγέ στο που πρέπει να το λάβει υπόψη το αυτό όταν κάνει ανάλυση δεδομένων. Ε, σε αυτό το διάγραμμα βλέπουμε τώρα ε, συνολικά τον αριθμό των γεγονότων που καταγράφηκαν τις προηγούμενες περιόδους. Στην πρώτη περίοδο ήταν μόνο τρεις πηγές που ανοιχνεύτηκαν, οχτώ στη δεύτερη και τριαντα... Συγγνώμη, 79, συνολικά στην Τρίτη, η οποία είχε χωριστεί σε δύο επιμέρους περιόδους. Άρα σήμερα έχουμε πλέον 90 ανοιχνεύσεις, όπου μετά από εξονυχιστικό έλεγχο, τόσο των δεδομένων, του θορύβου, άλλων τυχαίων διακυμάνσεων, και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς, Καταλήγαν στο συμπέρασμα ότι αυτά τα 90 γεγονότα ήταν πραγματικά γεγονότα τα οποία προήλθαν από αστροφυσικέ πηγέ. Έχουν δηλαδή καταρχά ένα λόγο σήμα προ θόρυβο, αρκετά μεγαλύτερο του 7 ή 8, και έχει αποκλείσει άλλε πιθανέ αιτίε να προκλήθηκαν αυτέ οι διακυμάνσει στον ανιχνευτή. Άρα, 90 είναι μέχρι στιγμή η περίπτωση όπου έχουμε εμπιστοσύνη πώς πρόκειται για αστροφυσικές πηγές. Αυτό τώρα πώς θα εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια, ε, αν πάρουμε τώρα σαν μέτρο σύγκρισης ε, την απόσταση στην οποία μπορεί να φτάσει και να, να ανοιχνεύσει μια πηγή, ένας ανιχνευτής, ε, από το λαϊκό, για παράδειγμα, όταν παρατηρεί ένα τυπικό σύστημα μελανών οπών. Έτσι. Μια τέτοια τυπική απόσταση είναι 1 gigaparsec. Αυτό σημαίνει ότι ε, σε όγκο, διότι βλέπει προς όλες τις κατευθύνσεις, άρα ε, εξερευνά έναν όγκο και όχι μόνο μια γραμμική απόσταση, σε όγκο μιλάμε για 4 περίπου gigaparsec εις τον κύβο. Αν τώρα σκεφτεί κανείς ότι στην περίοδο Ω3 είχαμε 70 τόσες ανοιχνεύσεις ε, μέσα σε 12 μήνες, σημαίνει ότι είχαμε περίπου μία ανίχνευση ανά 5 μέρες, κατά μέσο όρο. Τώρα, με την βελτίωση κατά μία μισή φορά της ευαισθησίας, ο ένας τέτοιος ανείχνευτής μπορεί να δει μία μισή φορά πιο μακριά, αλλά σε όγκο, σημαίνει ότι από 4 θα πάει στα 14 γιγαπαρσεκίβος, που σημαίνει ότι αναμένουμε στου επόμενου 18 μήνε να βλέπουμε κατά μέσο όρο μία ανείχνευση κάθε μία μισή μέρα. Και ε, στην πέμπτη περίοδο τελικά, όπου θα έχουμε ακόμη καλύτερη ευαισθησία, θα φτάσουμε να έχουμε τρεις ανιχνεύσεις κάθε μέρα, κατά μέσο όρο. Ε, βεβαίως, πηγαίνοντας τώρα στην τρίτη γενιά, εκεί, με τη λειτουργία των ε, Einstein Telescope και Cosmic Explorer. Ίσως προλάβουμε να πούμε στο τέλος λίγο παραπάνω για, για αυτούς τους ανιχνευτές. Εκεί η πρόβλεψη είναι ότι θα έχουμε κάθε μέρα περίπου 300 ανιχνεύσεις. Δηλαδή κάθε 5 λεπτά θα χτυπάει ένα βαρυτικό κύμα κατά μέσο στους ανιχνευτές. Εδώ λοιπόν έρχεται η ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε τις τεχνικές μηχανικής μάθησης. Διότι σήμερα με το κλασικό τρόπο ανάλυσης δεδομένων, αν θέλει κανείς να υπολογίσει με ακρίβεια τις μάζες, την απόσταση, τη θέση στον ουρανό για μία τέτοια πηγή μελανών οπών που ανείχνευσε, ε, χρειάζεται να τρέξει ένα μεγάλο κλάστερ ε, για πολλές μέρες. Τέσσερις μέρες, πέντε μέρες, μπορεί και παραπάνω. Ε, όσο έχεις... Ε, Λίγε ανοιχνεύσει, δεν πειράζει, το κάνει αυτό. Αλλά όταν θα έχουμε τόσε πολλέ, δεν μπορεί να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο. Θα πρέπει να βρει ένα πιο γρήγορο τρόπο να αναλύσει αυτά τα δεδομένα. Άρα είναι, ε, είναι αναγκαίο να συμβεί αυτό, να, να μεταβούμε σε μια άλλη τεχνική όπου θα χρησιμοποιούμε παντού μηχανική μάθηση, δηλαδή θα υποκαταστήσουμε τις κλασικέ τεχνικές με τεχνικές που υπολογίζουν φυσικά τα ίδια πράγματα, έτσι δεν είναι ότι η μηχανική μάθηση δεν θα σου δώσει κάτι άλλο. Θα σου δώσει αυτό που μπορεί να το υπολογίσεις και κλασικά, αλλά θα σου το δώσει χιλιάδες φορές πιο γρήγορα σε σχέση με κλασικούς υπολογισμούς. Άρα είναι η επιτάχυνση που θέλουμε να, να πετύχουμε χρησιμοποιώντα τη μηχανική μάθηση. Ε, μια σύνοψη λίγο για τα... Ε, τα πιο αξιοσημείωτα γεγονότα που συνέβησαν τι προ, προηγούμενε περιόδου, πέρα από τα δύο πρώτα που ήδη ανέφερα. Ε, είχαμε 25 Απριλίου 2019 την, ε, τη δεύτερη ανείχνευση βαρικών κυμάτων από ένα σύστημα δύο αστέρων Εδώ η μάζα η συνολική ήταν περίπου 3,4 χιλιακέ μάζες, αρκετά μεγαλύτερη από αυτή της πρώτης ανείχνευσης του 2017 με αποτέλεσμα να πιστεύουμε ότι εδώ αμέσως μετά τη συγχώνευση δημιουργήθηκε μια μελανιωπή και δεν είχαμε αυτό το ωραίο φαινόμενο του κύλο Νόβα το οποίο είδαμε να εξελίσσεται με όλη τη λαμπρότητά του ε, την, την προηγούμενη φορά. Ήταν και πιο μακριά, άρα εδώ δεν παρατηρήσαμε κάποια είδους ηλιτρωματική ακτινοβολία. Ε, ε, στους επόμενους μήνες που οπωσδήποτε θα δούμε, θα δούμε ξανά ανοιχνεύσει διπλών συστημάτων αστέρων υπάρχει πρόβλεψη ότι αν δούμε περίπου 10, ε, τουλάχιστον σε μία από αυτές θα πρέπει να δούμε ξανά ε, μία ε, συνοδευόμενη ηλεκτρομαγνητική εκνοβολία, όπως είδαμε το 2017. Ε, και αυτός είναι και ένας από τους λόγους που παρατάθηκε η διάρκεια. Δηλαδή, αρχικά, η διάρκεια για το όμικρον 4 ήταν, είχε σχεδιαστεί για 12 μήνες, αλλά επειδή οριακά στατιστικά υπολογίζει κανείς ότι στους 12 μήνες θα, θα πρέπει να δούμε ένα τέτοιο γεγονό που θα δούμε και η ακτινοβολία, ε, τελικά αποφασίστηκε η παράταση στους 18, ώστε να ε, μεγιστοποιήσουμε την πιθανότητα να έχουμε ένα δεύτερο τέτοιο γεγονός. Μια άλλη περίπτωση, αξιοσημείωτη, συνέβη 14 Αυγούστου 2019. Εκεί, ε, ανιχνέθηκε ένα σύστημα, όπου το σώμα με τη μικρότερη μάζα ε, είχε μάζα 2,4 χιλιάδες μάζες και εδώ ακόμη δεν ξέρουμε πε, περί πρόκειται. Αν ήταν ασθένας νετρονίων, θα ήταν ο βαρύτερος αστέρα νευτρονίων που έχει ποτέ ανοιχνευτεί. Έτσι. Μέχρι τώρα ξέρουμε ότι έχουμε παραδείγματα αστέρων νετρονίων που έχουν ανοιχνευθεί με άλλους τρόπους, με ηλεκτρομαγνητικά, που έχουν μάζα 2, 2, κάτι, αλλά όχι τόσο ψηλά, όχι 2,6. Αυτός θα ήταν ο βαρύτερος αστέριο νευτρονίων που έχει ανοιχνευτεί. Ε, αν, αν είδαν αστέρες νετρονίων αλλά περιστρέφονταν πάρα πολύ γρήγορα, θα μπορούσε να έχει κανονική μάζα, αλλά θα, θα έπρεπε να έχει πάρα πολύ γρήγορη περιστροφή. Θα ήταν πάλι ο πιο γρήγορα περιστροφόμενος αστέρας νετρονίων που έχει ποτέ ανοιχνευτεί. Αν δεν ήταν τίποτα από τα παραπάνω, θα μπορούσε να είναι η ελαφρύτερη μελανιοπή που έχει ποτέ ανοιχνευτεί. Διότι μελανιοπή με 2,6 χιλιάδες μάζες δεν έχουμε δει ποτέ, τόσο μικρή. Ε, και υπάρχει και μια τέταρτη, ένα τέταρτο ενδεχόμενο, δεν το έχω σημειώσει εδώ, αλλά το λέω προφορικά, ότι μπορεί να μην ισχύει επακριβώ η γενική θεωρία Σχετικότητας. Σε άλλε τροποποιημένε θεωρίε βαρύτητα, οι μάζε των αστένων τρονίων, σε κάποιε από αυτέ, είναι μεγαλύτερε από αυτέ που προβλέπει η γενική θεωρία Σχετικότητας. Άρα, θα μπορούσε να, να είναι ένα κανονικό αστέρα, αλλά λόγω τη ε, απόκληση. Τη ε, θεωρία βαρύτητα από αυτή του Einstein, αυτό να προκαλεί την αυξημένη μάζα. Άρα έχουμε λοιπόν τέσσερα ενδεχόμενα που όποιο από αυτά και να συμβαίνει, πρόκειται για ε, μια τεράστια ανακάλυψη. Ειδικά το τελευταίο. Ε, τα πρώτα τρία θα είναι ένα ρεκόρ, ένα νέο ρεκόρ. Το τέταρτο θα είναι μια τεράστια ανακάλυψη. Λοιπόν, άρα εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα γεγονό πολύ σημαντικό, αλλά δεν ξέρουμε τι από ποιο από αυτά τα ενδεχόμενα τελικά είναι το αληθινό. Θα πρέπει να βρούμε και άλλα παρόμοια τέτοια αρκετά για να φανεί τελικά τι συμβαίνει. Μία άλλη περίπτωση, 21 Μαΐου 2019. Εδώ είχαμε τη συγχώνευση δύο μελανόνοπών που είχαν αρκετά μεγάλη μάζα και οι δύο, 66 και 85 φορές τη μάζα του ήλιου, ειδικά... Αυτή που είναι 85 φορέ ξεπερνά σε μάζα αυτό που η θεωρητική αστροφυσική είχαν προβλέψει ω τη μέγιστη μάζα που μπορεί να φτιάξει από την κατάρρευση ενό άστρου. Ε, και τώρα ξαναδουλεύουν τη θεωρία για να δουν, να, να, να βρουν μια εξήγηση γι' αυτό. Ε, σε κάθε περίπτωση, το άθισμα αυτών των δύο μελανών οπών, ε, αν αφαιρέσει και τα βρετικά κύματα που, που χάθηκαν, ήταν 142 ηλιακέ μάζε. Και αυτό επειδή ξεπερνά ε, τι 110-λιακέ μάζε που είχε τεθεί από του θεωρητικού αστροφυσικού ω ένα όριο, επειδή το ξεπερνά, θεωρείται πλέον ότι είναι η πρώτη ανακάλυψη μελανή με ενδιάμεση μάζα. Δηλαδή μάζα που δεν είναι ούτε αστρική, ούτε υπερμαζική, όπω είναι αυτέ στα κέντρα των γαλαξιών, αλλά είναι κάπου ενδιάμεσα. Ε, και τέλος, 15 Ιανουαρίου του 20 είχαμε και την πρώτη επιβεβαιωμένη ανακάλυψη ενός συστήματος που είχαμε μία, ένα αστέρα νετρονίων με μια μελανιοπή. Αυτές λοιπόν οι... όλες οι ανακαλύψεις συνέβησαν μέσα σε λίγα χρόνια, ε, άρα μπορεί κανείς να έχει και πολλές προσδοκίες ε, και για τα επόμενα, έτσι το τι θα συμβεί και τι μπορεί να δει από εδώ και στο εξής. Ε, μια και μιλήσαμε αρκετά για αστέρε νετρονίων, α δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα ε, ποιο είναι το σημαντικό ζήτημα με αυτού και τι μπορεί να πετύχει κανεί μέσω τη αστρονομία βαρικών κυμάτων. Καταρχά, να πούμε ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να ανοιχνεύσει κανεί αστέρα νετρονίων για, για πολλού λόγου. Ένα λόγο είναι επειδή έχουν πολύ χαμηλό μάζα, έτσι, γύρω στο 1,5 με, με 2 ή 2, κάτι όπω είδαμε ηλιακέ μάζε ο κάθε αστέρα ακρονίων, ενώ οι μελανές οπές έχουν μάζε 30, 40, 50, 60. Ε, άρα είναι, εκπέμπουν πιο έντονα ε, και, και, αντίστοιχα πηγαίνει και τώρα και ο χρόνος παρατήρησης οι μελανές οπές επειδή έχουν μεγάλες μάζες έχουν χαμηλότερες συχνότητες και βρίσκονται μέσα σε αυτό το παράθυρο παρατήρησης όπου έχεις καλή ευαισθησία για λιγότερους κύκλους. Άρα, τους βλέπεις, άρα τις βλέπεις για λιγότερο χρονικό διάστημα. Τυπικά ε, διαρκούν αυτές οι συγχωνεύσεις ε, περίπου μερικά δευτερόλεπτα μέσα στην περιοχή που έχεις καλή ευαισθησία. Ενώ οι αστέρες ατρονίων διαρκούν πολλές δεκάδες δευτερόλεπτα. Άρα εκεί πρέπει να παρακολουθείς το σήμα με ακρίβεια για πολλές δεκάδες δευτερόλεπτα, το οποίο είναι πιο δύσκολο, χρειάζεσαι μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ για να το αναλύσεις μετά αυτό. Όμως, παρόλα αυτά, ε, είναι το κέρδος από το να ανακαλύψουμε τι συμβαίνει στα κέντρα των αστέρων νετρονίων θα είναι πάρα πολύ μεγάλο, διότι εάν εξακριβώσουμε την πραγματική καταστατική εξίσωση που περιγράφει την ύλη στο κέντρο αυτών των αστέρων, αυτό θα μας οδηγήσει σε μεγάλη πρόοδο και σε πολλά άλλα πεδία. Θα καταλάβουμε καλύτερα πώς λειτουργεί το φαινόμενο των υπερκενοφανών, τα σούπερνόβα, ή, ή το φαινόμενο των κλάμψων ακτίνων γάμα και θα μπορέσουμε να σχεδιάσουμε και πιο ακριβούς, ακριβείς ελέγχους της γενικής θεωρίας και Γιατί αυτή τη στιγμή, επειδή δεν ξέρουμε την πραγματική κατάσταση της ύλη, έχουμε ήδη μια μεγάλη αβεβαιότητα η οποία επισκιάζει την αβεβαιότητα που έχουμε ε, λόγω του ότι δεν ξέρουμε ακριβώς αν ισχύει η σχετικότητα. Εάν εξαλείψουμε την μία, θα μπορέσουμε να ελέγξουμε την άλλη. Ε, σήμερα δηλαδή, ε, όταν περιγράφουμε έναν αστέρα νετρονίων, μπορούμε να έχουμε μία εμπιστοσύνη στα, στις θεωρητικές μας Έτσι γνώσεις και υπολογισμούς, ε, μέχρι περίπου δύο φορές την ε, πυρηνική πυκνότητα. Έτσι. Μέχρι εκεί μπορεί να πει κανείς ότι βασιζόμενος στα πειράματα που γίνονται στο εργαστήριο, μαζί με αστροφυσικές παρατηρήσεις, ότι έχει κανείς μια καλή ιδέα πώς είναι η κατάσταση της ύλης. Από εκεί και πάνω σε μεγαλύτερε πυκνότητε, όπω βλέπετε εδώ στο διάγραμμα δεξιά, που δείχνει την πίεση ω συνάρτηση τη πυκνότητα, υπάρχουν πάρα πολλέ διαφορετικέ θεωρητικέ προτάσει, οι οποίε αποκλίνουν πολύ μεταξύ του και οδηγούν σε πολύ διαφορετικού αστέρε, δηλαδή με διαφορετική ακτίνα για δεδομένη μάζα. Αυτέ οι θεωρητικέ προτάσει τώρα προκύπτουν από υπολογισμού που έχουν μέσα πολλέ παραμέτρου που, αν δεν έχεις πείραμα, δεν μπορεί να τι προσδιορίσει. Άρα, βάζει κάποιες τιμέ και προτείνει κάτι. Ε, μόνο το πείραμα θα μπορέσει να ε, εξακριβώσει τι πραγματικέ τιμέ των παραμέτρων αυτών, ούτω ώστε να μάθουμε τι ακριβώ συμβαίνει στα κέντρα των νετρονιών. Αν, αν η ύλη είναι συνηθισμένη, ή αν έχουμε πυρήνε από quark, ή αν έχουμε υπερόνια ή οτιδήποτε άλλο. Ε, και Άρα, πέρα από τα πειράματα που γίνονται σήμερα εργαστηριακά, όπου μπορούμε να έχουμε μεμονωμένους ή λίγους πυρήνες να συγκρούνται σε πολύ υψηλέ θερμοκρασίες, στο άλλο άκρο, εδώ κάτω δεξιά δηλαδή, χρησιμοποιώντας τους αστέρες ντρονιών και τις συγχωνεύσεις τους, μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα για την κατάσταση της ύλη σε πολύ υψηλές πυκνότητε και μέτριες θερμοκρασίες. Αυτό λοιπόν για πρώτη φορά μέσω βαρτικών κυμάτων έγινε εφικτό το 2017, όταν ανοιχνεύτηκε η πρώτη συγχώνευση που ανοιχνεύσαμε τα βαρτικά κύματα. Αμέσως μετά την ανακοίνωση αυτής της συγχώνευσης, δημοσιεύσαμε με συνεργάτες την πρώτη εργασία όπου προέκυψε ένας περιορισμός στην ακτίνα των αστερονευρονίων μέσω αυτής της ανείχνευσης. Και έπεται ότι αντίστοιχος περιορισμός μετά υπάρχει και στην καταστατική εξίσουση, διότι αυτά τα δύο συνδέονται. Αν περιορίζεις την ακτίνα, περιορίζεις και την πίεση σε σχέση με την πυκνότητα. Σε αυτή την εργασία, αυτό που κάναμε σωστικά θεωρήσαμε ότι ε, αμέσως μετά τη συγχώνευση, από τη στιγμή που ανοιχνεύτηκε και η ηλεκτροματική ακτινοβολία, ε, δεν είχαμε άμεση κατάρρευση προς μελανιοποίηση, αλλά ε, επιδίωσε ο συγχωνευμένος αστέρων νεκρονίων για ένα χρονικό διάστημα, οπότε αυτό δίνει μία ελάχιστη τιμή για το όριο της μάζας πέρα από το οποίο έχουμε άμεση καταρρευσή. Αυτό το όριο πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 2,74 σύλιακες μάζες. Αυτή ήταν η πρώτη υπόθεση. Η δεύτερη ότι η ταχύτητα του ήχου μέσα στους αστέρες νετρονίων δεν πρέπει να ξεπερνά την ταχύτητα του φωτός. Και η τρίτη, αξιοποιήσαμε μία εμπειρική σχέση που είχαμε κατασκευάσει προηγουμένως με πολλές προσωμιώσει που είχαμε κάνει, η οποία συνδέει ε, ακριβώς αυτή την ωριακή μάζα προς κατάρρευση για μελανιωπή με τη μέγιστη μάζα που μπορεί να έχουν οι αστέρες των τρονίων. Αυτά, αυτές οι τρεις υποθέσεις μαζί οδηγούν άμεσα σε αυτό το περιορισμό που δείχνω στο σχήμα δεξιά, ότι δηλαδή η ακτίνα ενός αστέρα νετρονίων με μάζα 1,6 φορές τη μάζα του ήλιου θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 10,7 χιλιόμετρα ήταν η πρώτη, λοιπόν, τέτοια, ε, το πρώτο αποτέλεσμα, ο πρώτος περιορισμός στην ακτίνα, βασισμένος στο γεγονός cw ε, GW170817, ε, και έχει ήδη εκατοντάδες αναφορές ε, στη βιβλιογραφία. Ε, σήμερα, εν τω μεταξύ, έχουμε και άλλους περιορισμούς, όχι μέσω βαρτικών κυμάτων, αλλά μέσω της παρατήρησης Πάλσαρ, με το πείραμα NICER που διεξάγεται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Εκεί από ένα συγκεκριμένο Πάλσαρ προέκυψε από την ανάλυση ε, ηλεκτρομεθικών κυμάτων ότι η ακτίνα ε, είναι περίπου 12, κάτι σύμπλην 1,5 χιλιόμετρο περίπου. Έτσι. Άρα έχουμε μια παρόμοια βεβαιότητα όπως και μέσω βαρτικών που και εκεί σήμερα η βεβαιότητα είναι περίπου σύμπλη, 1,5 χιλιόμετρο. Αλλά με τον NICER οι, η... Pulsar Πάλσαρ είχαν μεγαλύτερη μάζα. Άρα εκεί εξετάζει κανείς την ακτίνα σε μεγαλύτερες μάζες. Αυτή είναι η σημερινή κατάσταση. Είμαστε καλύτερα από κάποια χρόνια πριν, πριν από αυτά τα δύο πειράματα, που ε, λέγαμε ότι η αβεβαιότητα είναι, θα μπορούσε η ακτίνα να είναι 10 χιλιόμετρα ή και 16, τώρα είμαστε πολύ καλύτερα έχει ελαττωθεί αυτή η αβεβαιότητα, αλλά σίγουρα έχουμε αρκετό δρόμο ακόμη διότι το βλέπετε και στο σχήμα αυτό μάζας ακτίνας ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές καταστατικές εξηγώσεις που ακόμη περνάνε από αυτή την περιοχή αβεβαιότητας ε, και, αόλ, και αυτές περιγράφουν διαφορετικέ θεωρίε. Άρα, ο σκοπό στα επόμενα χρόνια θα είναι με πιο πολλέ παρατηρήσει και συνδυασμό αυτών των περισσότερων και πιο ευαίσθητων παρατηρήσεων, θα μπορέσουμε να ελαττώσουμε αυτό το εύρος κάτω από μισό χιλιόμετρο. Έτσι, ώστε να, να μείνουν λίγε καταστατικέ εξώσει, υποψήφιε, που να ικανοποιούν αυτά τα παρατηρησιακά Δεδομένα. Τότε θα αρχίζει και θα ξεκαθαρίζει το πεδίο αυτό όταν πέσουμε κάτω από μισό χιλιόμετρο αβεβαιότητα. Και μελέτες που έχουμε κάνει έχουμε δείξει ότι μπορούμε να φτάσουμε και στα 200 μέτρα με τρίτης γενιάς ανοιχνευτές. Και εκεί μάλιστα ένας από τους τρόπους που θέλουμε να εφαρμόσουμε βασίζεται στα βαρτικά κύματα που ανοιχνεύονται μετά τη συγχώνευση δύο αστέρων νοτρονίων. Έχεις λοιπόν τα κύματα που μπορείς να λάβεις πριν από τη συγχώνευση. Από εκεί προήλθε αυτός ο πρώτος περιορισμός, αλλά μελλοντικά θα μπορέσουμε να δούμε και τη φάση μετά τη συγχώνευση, όπου και εκεί παράγονται βαρετικά κύματα, αν δεν έχουμε άμεση δημιουργία μελανισοπής. Αναλύοντας τώρα μέσω μετασχηματισμού φοριέ το φάσμα των βαρικών κυμάτων στη χρονική περίοδο μετά τη συγχώνευση, αυτό που παρατηρήσαμε σε μια δημοσίευση του 2011 είναι ότι έχουμε συγκεκριμένες συχνότητες που μάλιστα πέρα από την, μια κύρια συχνότητα που είναι η, ισχυρότερη, έχουμε άλλες δύο τουλάχιστον που φαίνεται να είναι ε, μη γραμμικοί συνδυασμοί μια ακτινική ταλάντωση που διαγείρεται με την τετραπολική κύρια ταλάντωση. Αυτές λοιπόν στοχεύουμε να τις ανοιχνεύσουμε στο μέλλον και είναι ένα από τα θέματα που δουλεύουμε εντατικά με πολλές δημοσίευσεις. Σε μια πρόσφατη δημοσίευση ε, παρουσιάσαμε ένα αναλυτικό μοντέλο για την εκπομπή βαρτικών κυμάτων μετά τη συγχώνευση και δείξαμε ότι αυτό αναπαράγει με πολύ καλή ακρίβεια τις προσωμιώσεις που κάνουμε μέσω υπολογιστικής σχετικότητα. Ε, και έχουμε κατασκευάσει και αρκετές εμπειρικέ σχέσεις όπως εδώ αριστερά ε, που μπορεί κανείς, ε, μετρώντας ένα συνδυασμό μαζών πριν τη συγχώνευση, που ονομάζεται M ο οποίος μπορεί να μετρηθεί με πολύ μεγάλη ακρίβεια και μετρώντα και την κύρια συχνότητα μετά τη συγχώνευση, το f φαίνεται εδώ, αυτή η εμπειρική σχέση μας οδηγεί στην εξακρίβωση της ακτίνας ενός αστέρα νετρο... νετρονίων με αβεβαιότητα μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρα. Ε, αυτά λοιπόν ε, αναμένουμε να τα δούμε να εφαρμόζονται στην πράξη ε, με τους ανιχνευτές τρίτης γενιάς. Αν μου επιτρέπετε να κάνω μια ερώτηση σε αυτό. Ναι, ναι, βεβαίω. Όχι, δεν μπορούμε να διακόψουμε. Ευχαριστώ πολύ. Στην προηγούμενη ανάλυση που κάνετε ειδικά με τι εμπειρικέ σχέσει, αυτέ ισχύουν για μεγάλο έυρο μαζών των μελανών οπών ή των αντικειμένων αυτών. Δηλαδή, ακόμα και ξέρω εγώ πάνω από. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει κάποιο όριο τη μάζα για την εφαρμογή αυτών των σχέσεων ή τη ανάλυση τη προηγούμενη. Ε, ε, εννοείται τώρα σε αυτή τη διαφάνεια που αναφέρουμε σε αυτό. Ναι, 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 για παράδειγμα. Ναι. Ναι, ναι. Εδώ μιλάμε τώρα για αστέρε νοτρονίων και εδώ χρησιμοποίησαμε πραγματικά ένα πολύ μεγάλο εύρο. Αν πάμε πίσω στη, στο σχήμα εδώ, που βλέπετε διάφορε καταστατικέ εξισώσει ναι. ε, που προβλέπουν από 10 μέχρι 16 χιλιόμετρα ναι. ακτίνα. Όσε έχουν μέγιστη μάζα πάνω από δύο ηλιακές μάζε, που Απαιτείται πλέον αυτό, διότι ξέρουμε τέτοιου αστέρε. Mm -hmm. Όλε αυτέ τι χρησιμοποιήσαμε για να φτιάξουμε μια τέτοια σχέση που να έχει μια γενικότητα, τη μεγαλύτερη δυνατή γενικότητα. Ε, μελλοντικά, όσο θα περιορίζεται η αβεβαιότητα, θα τι εξειδικεύουμε αυτέ. Δεν θα υπάρχει λόγο δηλαδή, να, να, να κρατάμε πληροφορία από 14-15 χιλιόμετρα από τη στιγμή που θα έχει αυτή αποκλειστεί ήδη από Στην... κάποιε παρατηρήσεις. Απλώς, τα ίδια πράγματα φαντάζομαι θα ισχύουν και για, για αντικείμενα ε, compact objects όπως είναι, ξέρω εγώ, οι black holes. Οπότε γι' αυτό ρωτάω περισσότερο, δηλαδή και για ε, μελανέ οπέ, αν κάνει κανεί την διανάλυση θα περιμένει να ισχύει για, 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 με, για μεγάλο εύρος. Ε, ε, οι ε, μελανές οπέ έχουν το, το θετικό ότι είναι πολύ πιο απλά αντικείμενα. Ναι, δεν σωστό. έχουν ε, εσωτερική καταστατική εξίσωση. Πολλές δεν ξέρουμε κάποια. Σωστό, σωστό. Κάποτε στο μέλλον η κβαδική βαρύτητα ελπίζουμε να μας δώσει κάποια περιγραφή που να ε, αντικαθιστά τον απειρισμό στο κέντρο με κάποια πυκνή σφαίρα που θα υπακούει σε κάποιους νόμους. Ε, αλλά πάλι αυτό θα συμβαίνει σε μια πολύ μικρή περιοχή στο κέντρο μιας μελανής οπής. Συνολικά δηλαδή ε, μια μελανή οπή περιγράφεται πολύ απλά από δύο παραμέτρους, τη μάζα και τη στροφονία. Και... Ναι, ναι και αυτό αμέσως οδηγεί σε πολύ απλές σχέσεις που, οδηγούν, που, που, που ισχύουν είτε για μικροσκοπικές μελανεζοπές είτε για τις μεγαλύτερες που έχουν Καταλώ, τις ναι, εκατομμύρια φορέ φορές τη μάζα ναι, ναι, ναι. ναι του ήλιου. Εκεί είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Ωραία. Ε, οπότε τώρα να ε, δούμε και έτσι αυτές τις εφαρμογές μηχανικής μάθησης τις οποίες ε, αναφέρθηκα. Ε, ε, καταρχάς να ρωτήσω λίγο ε, πόσο χρόνο έχουμε ακόμη. Δηλαδή, ε, τι ώρα συνήθως τελειώνεται τα, τα σεμινάρια. Ε, 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 έχετε μία ώρα συνολικά από τότε. Δηλαδή, ξεκινήσαμε και 10 περίπου, οπότε μέχρι τις 2 και δέκα. Ε, εντάξει, ωραία, ωραία. Ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, ε, για, γιατί το, το αυτό το θέμα ε, της εφαρμογή μεθόδων μηχανικής μάθησης έχει πραγματικά ε, μια τεράστια ανάπτυξη το τελευταία χρόνια σε αυτό το πεδίο το, των βαρικών κυμάτων. Ε, εμείς με τη συνεργασία που κάνουμε με την ομάδα πληροφορικής οι οποίοι εξειδικεύονται σε αυτές τις μεθόδους ε, έχουμε πλέον παρουσιάσει κάποιες εφαρμογές Συμμετέχουμε και σε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο που λειτουργεί εδώ και μερικά χρόνια, ένα δίκτυο COST, ε, για αυτό το σκοπό. Και μάλιστα αναλάβαμε να ε, διοργανώσουμε και το τελευταίο training school αυτού του δικτύου, το τέταρτο training school, που θα γίνει πάνω στην εφαρμογή μεθόδων μηχανικής μάθησης στα βαρετικά κύματα. Ε, το διοργανώνουμε 28 με 31 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη και ήδη έχουν, έχουμε πάνω από 120 εγγραφές. Ε, και έτσι λοιπόν θα αναφερθώ σε κάποιες ε, εφαρμογές που, που έχουμε ήδη δημοσίευσει. Η πρώτη από αυτή ε, αφορά την, τον, τον γρήγορο υπολογισμό των λεγόμενων υποκατάστατων μοντέλων, τα, τα surrogate models όπως τα ονομάζουμε στα αγγλικά. Ε, και θα εξηγήσω φυσικά τι είναι αυτά τα Subject Models. Ε, ας, ας, ας το δούμε λίγο ως εξή. Ε, όταν θέλουμε να συγκρίνουμε τα πραγματικά δεδομένα με θεωρητικές κυματομορφές, ε, πρέπει να έχουμε μια καλή περιγραφή αυτών των θεωρητικών κυματομορφών. Έτσι. Και υπάρχουν διάφορα τέτοια μοντέλα, κάποια πολύ απλά, κάποια πιο σύνθετα. Ένα σχετικά πρόσφατο καλό θεωρητικό μοντέλο για αυτές τις κυματομορφές που παράγει μια συμφώνευση δύο μελλονών οπών, είναι, ε, το 2017 και ονομάζεται SEOB NR version 4. Εδώ πρόκειται για ένα μοντέλο το οποίο μπορεί να περιγράψει ε, συμφωνεύσεις μελλονών που έχουν spin, αλλά μόνο ευθυγραμμισμένα spin, όχι τυχαία spin. Α, ένα τέτοιο, μια τέτοια μελανή ο οποίοι, λοιπόν που έχει ένα τέτοιο σπιν, αν το κανονικοποιήσεις με το τετράγωνο της μάζας, δημιουργείς ένα αδιάστατο μέτρο του σπιν, το χ όπως δείχνουμε εδώ, και πέρα από τα δύο σπιν, η κυματομορφία εξαρτάται και από τον λόγο των μάζων. Όχι απευθεία στην κάθε μάζα, ακριβώς λόγω των εμπειρικών σχέσεων που, αναφέραμε νωρίτερα, που ισχύουν για μελανές Αρκεί ο λόγος των μαζών Q, M1 προς M2, όπου M1 είναι μεγαλύτερη από τις δύο μελανές ε, και το Χ1, Χ2, τα δύο σκουρινά. Άρα έχεις τρεις αριθμούς που καθορίζουν την μορφή μια κύματος για μια συγκεκριμένη Ε, Πώς κατασκευάστηκε αυτό το μοντέλο. Εδώ αντικατέστησαν την πραγματική κίνηση δύο μελανών οπών, η μία που περιφέρει γύρω από την άλλη, ε, με την ε, υποθετικά με την κίνηση ενός μιας μελανισοπής σε έναν παραμορφωμένο χωροχρόνο που δημιουργεί η άλλη. Έτσι. Ε, ε, εδώ λοιπόν η, αυτός ο παραμερφ, παρα, παραμορφωμένος χωροχρόνος είναι τύπου Σφάρτσιλ και με, αυτό το, με αυτή την τεχνική όπου βασικό, βασική παράμετρος είναι ο συμμετρικός λόγος των μαζών, δηλαδή το γινόμενο προς την ολική μάζα στον τετράγωνο, ε, εδώ μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει και αρκετούς μετανευτόνιους όρους. Χρησιμοποίησαν μέχρι και τον τέταρτο μετανευτόνιο όρο. Και επιπλέον μετανευτόνιους όρους οι οποίοι ε, δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμη, δηλαδή οι συντελεστές μπροστά σε αυτούς δεν έχουν προσδιοριστεί αναλυτικά, αλλά προσδιορίστηκαν συγκρίνοντας αυτό το θεωρητικό μοντέλο με προσωμιώσεις της υπολογιστικής σχετικότητας. Η κάθε μία των οποίων παίρνει εβδομάδες να ολοκληρωθεί σε υπερυπολογιστές. Γι' αυτό και δεν έχουμε χιλιάδες τέτοιες προσωμιώσεις, αλλά έχουμε ήδη 141 τέτοιες προσωμιώσεις. Οπότε, μέσω αυτής της σύγκρισης προσδιορίστηκαν εμπειρικά αυτή, και ολοκληρώθηκε αυτό το μοντέλο. Εδώ βλέπετε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Λόγο των μαζών είναι 3 και 0,85 είναι το κάθε spin. Και βλέπετε ότι έχουμε μια πολύ καλή συμφωνία ανάμεσα στην θεωρητική αυτή κυματομορφή, που είναι η κόκκινη διακεκομένη με την ακριβή κυματομορφή που προέκυψε από την υπολογιστή σχετικότητα, που είναι η μπλε καμπύλη. Ε, Άρα πρέπει κανείς να δημιουργήσει εκατοντάδες χιλιάδες τέτοιες σχηματομορφές για να μπορέσει να εξάγει τις παραμέτρους μιας και μιας μόνο παρατήρησης. Έτσι. Έχεις τα δεδομένα και συγκρίνεις τη χρονοσυρά σου με τουλάχιστον 300.000 διαφορετικές συνδυασμού, διαφορετικούς συνδυασμούς για να δεις ποια θεωρητική καμπύλη ταιριάζει καλύτερα με τα δεδομένα. Ε, αυτό γίνεται με μια μπαϊζιανή στατιστική. Αν τώρα σκεφτεί κανεί ότι ε, έστω ότι μια τέτοια κυματομορφή θεωρητική για να τη, τη δημιουργήσει θέλει ξέρω, ένα δευτερόλεπτο, αυτή είναι η στάξη μου για ε, ε, άρα χρειάζεται κάποιες μέρες για να μπορέσει να τις υπολογίσει όλες και να κάνει όλη τη σύγκριση και να βγάλει το συμπέρασμα. Ε, το οποίο πλέον. Ε, Θέλουμε να το επιταχύνουμε. Δεν, δεν μας κάνει το ένα δευτερόλεπτο, όταν έχουμε 300.000. Θα θέλαμε να είναι ένα χιλιοστό του δευτερόλεπτο, ένα μιλισεκόν. Αυτό λοιπόν έχουμε κάνει εδώ πέρα, ότι ε, αντικαταστήσαμε την θεωρητική κυματομορφή που ε, είναι χρονοβόρος ο υπολογισμός της, με υποκατάστατα μοντέλα. Καταρχάς, ε, αν δούμε εδώ στο πάνω σχήμα φαίνεται το πώς εξελίσσεται με το χρόνο η κυματομορφή, οι δύο πολώσεις, η συν και η επί πόλωση. για ένα τυπικό παράδειγμα, αυτές μπορούν να συνδυαστούν και να δημιουργήσουν μια μηγαδική κυματομορφή και άρα στη συνέχεια πώς να υπολογίσει το πλάτος αυτής της μηγαδικής κυματομορφής και τη φάση αυτής. άρα βλέπουμε ότι αντί να δουλεύουμε με δύο πολώσει στο πάνω σχήμα, την μπλε και την πορτοκαλί καμπύλη, μπορούμε να δουλεύουμε ισοδύναμα με, το πλάτος και τη φάση που είναι πολύ, εξελίσσονται πολύ πιο ομαλά στον χρόνο. Είναι ισοδύναμες περιγραφές, αλλά είναι πιο απλή η δεύτερη. Ε, σε αυτή λοιπόν την περιγραφή μπορεί κανείς να, 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 να βρει κάποιες βασικές σχηματομορφές, που εδώ δείχνονται ως ε-Ζ, αυτές οι βασικές σχηματομορφές χρησιμοποιούνται ως μια κανονική βάση πάνω στην οποία προβάλλονται αυτές οι 300.000 διαφορετικές σχηματομορφές. Άρα κάθε μία από τις σχηματομορφές που έχεις είναι ένα γραμμικό ανάπτυγμα ως προς τις βασικές σχηματομορφές. Εδώ σε ένα απλό παράδειγμα, αν χρησιμοποιήσουμε 40 κυματομορφές χωρί πιν και απαιτώντα πολύ αυστηρή ακρίβεια, αρκούν 8 βασικέ κυματομορφές για το πλάτο και 10 για τη φάση για να δημιουργήσουμε αυτό το ανάπτυγμα. Και άρα, αντί δηλαδή να υπολογίζει κάθε μία κυματομορφή χωριστά, το μόνο που χρειάζεται είναι 8 συντελεστέ για το πλάτο και 10 για τη φάση, συνολικά 18. Από 18 αριθμού δηλαδή, ξαναφτιάχνει. Την κεματομορφή που θέλει. Αυτό είναι το υποκατάστατο. Είναι ένα ανάπτυγμα. Όπω κάνουμε ανάπτυγμα φουριέ μια συνάρτηση ή σε κάποια άλλη βάση, εδώ γίνεται ω προ αυτή τη συγκεκριμένη βάση η οποία προκύπτει μέσω κανονικοποίηση, ε, κανονικοποιησης Graham Smith. Ε, αυτό ήταν ένα βήμα. Μπορεί κανεί να, μετά να συμπιέσει ακόμη περισσότερο την πληροφορία ε, κάνοντα συμπίεση στο χρονικό άξονα, απαιτώντα σε συγκεκριμένε χρονικέ στιγμές, που ονομάζονται εμπειρικέ χρονικέ στιγμές, να συμφωνεί η τιμή των συντελεστών με το πλάτος του κύματο εκείνη τη στιγμή. Με αυτή την υπόθεση, καταλήγει σε μια άλλη βάση που εδώ ονομάζεται ΒΚΑ του και σε άλλου συντελεστέ, που όμω συνολικά η πληροφορία είναι πολύ πιο συμπιεσμένη πλέον. Και ο ο τρόπος με τον οποίο συγκρίνουμε το υποκατάστατο μοντέλο με το αρχικό μοντέλο για να ξέρουμε πόσο καλά συμφωνεί, εδώ χρησιμοποιούμε αυτό το εσωτερικό γινόμενο που είναι τέσσερις φορές το ολοκλήρωμα του γενομένου το, των μετασχηματισμών φουριέ των δύο κυματομορφών ως προς τη ε, ε, φασματική πυκνότητα ισχύω του θορύβου και με αυτό το ιστορικό γινόμενο λοιπόν κανονικοποιημένο ορίζουμε τη συμφωνία, είναι αυτό το overlap, το όμικρον εδώ, ανάμεσα σε δύο κυματομορφές, και την ασυμφωνία που είναι το ένα μείον συμφωνία. Έτσι, αυτό το M είναι η ασυμφωνία. Και τώρα αναλόγως στο, στο πινακάκι παρακάτω μπορείτε να δείτε ότι αναλόγως με το πόσες κυματομορφές χρησιμοποιούμε αρχικά για να φτιάξουμε τη βάση και πόσες βάσεις προκύπτουν, πετυχαίνουμε και αντίστοιχη, ε, αντίστοιχα μικρή ασυμφωνία. Με 91 συν 48 βάσεις, φτάνουμε συμφωνία της τάξης 10 στιμίων 9. Αλλά δεν χρειάζεται τόσο καλή ακρίβεια. Τάξης 10 στιμίων 4 είναι αρκετή για τις εφαρμογές που μας ενδιαφέρουν. Άρα, με, με λίγες βάσεις, 18 και 8, έχουμε ένα πολύ καλό, πολύ ακριβές θεωρητικό υποκατάστατο τη αρχική κυματομορφή. Ε, Αυτέ τώρα οι, οι συντελεστέ θα πρέπει στη συνέχεια για μια τυχαία κυματομορφή που εμεί θέλουμε να φτιάξουμε. Έτσι, αυτά, το διάνυσμα λάμδα περιέχει αυτέ τι τρει παραμέτρου: το Q, το Χ1, το Χ2. Έχουμε δημιουργήσει το υποκατάστατο μοντέλο βασιζόμενο σε ένα συγκεκριμένο αριθμό ε, θεωρητικών κυματομορφών. Έχουμε φτιάξει αυτούς τους συντελεστές, αλλά μετά θέλουμε να φτιάξουμε και μια κυματομορφή για μια οποιαδήποτε τυχαία τιμή του λάμδα. Άρα θα πρέπει να κάνουμε παρεμβολή ανάμεσα στις τιμές των συντελεστών που ήδη έχουμε φτιάξει. Εδώ λοιπόν εμπλέκεται η μηχανική μάθηση. Έτσι. Μέχρι εδώ ε, δεν, δεν, μιλήσαμε ακόμα για μηχανική μάθηση, μιλήσαμε Υποκαθιστά κάποιο ένα σύνολο κυματομορφών μέσω ενός μοντέλου που βασίζεται στην ορθοκανονικοποίηση Gram-Schmidt. Ε, από εδώ και στο εξή όμω, για να λειτουργήσει αυτό χρειάζεται και παρεμβολή. Αν πρόκειται για ένα τέτοιο μοντέλο, μέχρι τρει συντελεστέ, σε ένα χώρο τριών διαστάσεων γίνεται παρεμβολή. Μπορεί να την κάνει με spline, είναι λίγο αργή. Σε παραπάνω χώρο, αν βάλουμε μέσα μετά και τυχαία σπιν, εκεί η παρεμβολή πλέον είναι άλλη ιστορία. Που δεν είναι τόσο απλό. Ενώ εδώ είναι που ε, τα νευρονικά τα καταφέρνουν περίφημα. Ε, άρα, αυτό που κάναμε ουσιαστικά σε αυτή την εργασία είναι, αφού φτάσαμε σε αυτό το στάδιο, να δημιουργήσουμε ένα, ε, ένα, ένα νευρονικό δίκτυο το οποίο να μπορεί να ε, κάνει αυτή την παρεμβολή πάρα πολύ γρήγορα. Ε, αυτό το δίκτυο ήταν ένα κλασικό τεχνητό νευρονικό δίκτυο ε, που είχε ως input, ε, ως είσοδο λόγω μαζών και τα δύο σπιν και δίνει στην έξοδο τους συντελεστέ που θέλουμε σε αυτό το ανάπτυγμα. Ε, και χρησιμοποιώντας κάποιες συγκεκριμένες τιμές για τις υπε, υπερπαραμέτρους εκπαίδευσης, αν θέλετε στη συζήτηση μπορούμε να συζητήσουμε παραπάνω για αυτά και τρέχοντας αυτό το νευρωνικό πάνω σε μια γρήγορη κάρτα γραφικών, ε, πετύχαμε να υπολογίζουμε αυτές τις σχήματομορφές 5.000 φορές πιο γρήγορα σε σχέση με τον αρχικό αλγόριθμο. Ε, εδώ βλέπετε και πως ε, ένα κλασικό σχήμα έτσι, που, που, που δείχνουμε πάντα όταν εκπαιδεύουμε ένα δίκτυο, το πως ελαττώνεται. Το μέσο τετραγωνικό σφάλμα με κάθε εποχή εκπαίδευση. Και όταν πλέον βλέπει κανείς ότι δεν ελαττώνται άλλο, μπορεί να σταματήσει την εκπαίδευση και να, να ελέγξει την ακρίβεια που έχει. Η μια καινοτομία που είχαμε εδώ ήταν ότι πέρα από το αρχικό νευρονικό που μα έδωσε τα πρώτα αποτελέσματα, παρατηρήσαμε ότι η διαφορά της πρόβλεψης από την αρχική τιμή. Ε, αυτή η διαφορά δεν είχε μια τυχαία κατανομή. Άρα είχε μέσα ακόμη πληροφορία. Οπότε δημιουργήσαμε ένα δεύτερο νευρονικό δίκτυο το οποίο το εκπαιδεύσαμε να μάθει αυτές τις διαφορές και έτσι ε, είχαμε μια ακόμη καλύτερη πρόβληση τελικά που ήταν η αρχική συν την πρόβληψη της διαφοράς. Ε, και αυτό διότι βλέπετε και εδώ σε αυτά τα σχήματα αριστερά ε, αν δούμε, ας πούμε, για διάφορες τιμές, χ1 και χ2, η... 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 Με... Με... με χρώμα βλέπει κανείς τις, ε... Ε... τις τιμές του λόγου των μαζών και βλέπουμε ότι οι διαφορές δεν είναι τυχαία κατανομή, δεν πρόκειται για μια τυχαία κατανομή, αλλά έχει κάποια συγκεκριμένη δομή. Γι' αυτό και το δίκτυο μπόρεσε να μάθει αυτή την πληροφορία. Και, τελικά, με αυτή τη δεύτερη παρέμβαση ε, ελαττώθηκε το μέγιστο σφάλμα κατά μία τάξη μεγέθους. Η δεύτερη εφαρμογή αφορούσε τη ε, χρήση ε, αυτόματων κωδικοποιητών που μπορούν να εξάγουν κάποια πληροφορία με έναν αυτόματο τρόπο, κάποια κρυφή πληροφορία που βρίσκεται μέσα στη, στα δεδομένα τα οποία εξετάζεις. Ε, αυτή δημοσιεύθηκε το πέρσι στο Neurocomputing και εδώ δουλέψαμε απευθείας με τις μηγαδικές σχηματομορφές ε, όπου ουσιαστικά αυτοί οι αυτόματοι κωδικοποιητές τι κάνουν έχεις στην είσοδο δεδομένα και αυτά κωδικοποιούνται σε μία αναπαράσταση μικρότερη διά, διάσταση. πούμε, αρχικά εμείς είχαμε. Ε, για να δω, είχαμε 22 δεδομένα στην είσοδο, που είναι ο αριθμό των συντελεστών σε αυτό το ανάπτυγμα και η πληροφορία αυτή κωδικοποιήθηκε σε δύο μόνο αριθμού. Στη συνέχεια, ένα δεύτερο δίκτυο που είναι ο αποκωδικοποιητή μπορεί να ε, του δύο αριθμού να του μετατρέψει πάλι σε 22. Άρα, Στη διάρκεια της εκπαίδευση, στην είσοδο μπαίνουν οι πραγματικές τιμές, στην έξοδο θέλουμε να έχουμε την πρόβλεψη. Και οι δύο αριθμοί στο κέντρο θέλουμε να είναι έτσι, ώστε να δίνουν όσο καλύτερη πρόβλεψη κοντά στα δεδομένα εκμάθησης. Σε αυτά που τροφοδοτήσαμε το δίκτυο να μάθει. Ε, αυτό λειτουργήσε πολύ ωραία και μάλιστα ε, εκεί βρήκαμε κάτι που μας εξέπληξε. Όταν έγινε μια γραφική παράσταση των τιμών αυτό των δύο κρυφών παραμέτρων, που εδώ ονομάζονται SH και sψ είδαμε ότι ε, αυ σχηματίζουν μία σπήρα στο επίπεδο. Η οποία, μάλιστα, ε, αν ε, σχεδιάσει κανείς και το λόγο των μαζών, υπάρχει μία συνεχής κατανομή του λόγου των μαζών κατά μήκος της σπήρας. Και αυτό μας οδήγησε στο να δημιουργήσουμε μία αναλυτική έκφραση που να περιγράφει μία τέτοια σπήρα με κάποια γωνία θ, η γωνία θ εξαρτάται από το λόγο των μαζών και εδώ συνολικά έχουμε τέσσερις παραμέτρους, α, β, w, b, που περιγράφουν αυτή τη σπήρα. Αυτή η σπήρα μπορεί ένα δίκτυο να τη μάθει και να δημιουργηθεί ένα μοντέλο συγκεκριμένο. Οπότε, όταν θέλουμε να υπολογίσουμε τους συντελεστές για ένα συγκεκριμένο λόγο μαζών πιού, ε, μέσω αυτών των συντελεστών WB οδηγούμαστε στη γωνία Φ, μέσω των ΑΒ οδηγούμαστε στις τιμές SH και ΣΨ και μετά γίνεται η αποκωδικοποίηση και οδηγούμαστε στις 22 τιμές ΑΖ. Ε, αυτό λοιπόν, όταν προσθέθηκε ως ε, ένα ειδικό ε, επιπρόσθετο στο αρχικό νευρονικό δίκτυο, οδήγησε στο να κατέβει το μέσο τετραγωνικό σφάλμα στη διάρκεια της εκπαίδευση κατά 50 φορές. Άρα δηλαδή οδήγησε στο να έχουμε ένα πολύ πιο ακριβές αποτέλεσμα στην εκπαίδευση σε σχέση με ένα απλό δίκτυο που δεν χρησιμοποιεί αυτούς τους αυτόματους αποκωδικοποιητές. Και η τελευταία εφαρμογή για την οποία θα μιλήσω... Είναι και αυτή που μας έτσι χαροποίησε αρκετά, διότι πρόκειται για ένα ε, νευρονικό δίκτυο με το οποίο ε, μπορούμε και ανοιχνέυουμε κυματομορφές μέσα στο θόρυβο. Η, η, η ανίχνευση είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει κανείς στη διάρκεια που, που καταγράφονται τα δεδομένα, να μπορεί να τα αναλύει σε πραγματικό χρόνο, ώστε να μπορέσει να ειδοποιήσει αστρονόμους που χρησιμοποιούν ε, οπτικά τηλεσκόπια ή ε, τηλεσκόπια ακτίνων γάμμα ε, ή οποιοδήποτε, οποιαδήποτε άλλη περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος να στρέψουν τα τηλεσκόπια τους σε, τη, τη δεδομένη στιγμή σε μια συγκεκριμένη περιοχή του ουρανού για να δουν ταυτόχρονα την εξέλιξη του φαινομένου που εσύ μόλις ανείχνευσες με βαρυτικά κύματα. Αυτό για να το πεις, θέλεις να έχεις ένα πολύ γρήγορα συμπέρασμα. Σε πραγματικό χρόνο να βγαίνει ότι εδώ χτύπησε ένα βαρκικό κύμα. Έτσι. Αυτό σήμερα ε, ακόμη παίρνει ε, κάποια λεπτά για να βγει ένα πρώτο αλάρμε, μια πρώτη ειδοποίηση να σταλεί προς ε, τους αστρονόμους. Αυτά τα λεπτά εμείς θέλουμε να τα συντομεύσουμε να γίνουν δευτερόλεπτα. Και σε αυτό είναι που μπορεί να βοηθήσει ξανά η μηχανική μάθηση. Οπότε ε, δημιουργήσαμε ένα νευρονικό δίκτυο το οποίο ε, εκπαιδεύτηκε πάνω σε 600.000 σχηματομορφές οι θεωρητικές, οι οποίες είχαν εισαχθεί σε πραγματικό θόρυβο όμως. Έτσι, εδώ το, το γαλάζιο είναι πραγματικό θόρυβος από την τελευταία περίοδο καταγραφής μικρό 3, ενώ το κίτρινο είναι θεωρητική, μια θεωρητική κυματομορφή. Αυτό μπαίνει σε θόρυβο για το ανοιχνευτή ανιχνευτή Hanford του Λάικο και για τον ανοιχνευτή Λίβινγκστον. Υπάρχει μια μικρή διαφορά στην, στο χρόνο άφηξης των δύο κυματομορφών, διότι υπάρχει μια μικρή απόσταση ανάμεσα στους δύο ανοιχνευτές, Οπότε το δίκτυο βλέπει, μάλλον τροφοδοτείται με τέτοια πολλά παραδείγματα, διάρκεια ενός δευτερολέπτου το καθένα, ε, και αρχίζει να μαθαίνει ε, που υπαρχει κυματομορφη η που δεν υπαρχει κυματομορφη αυτο λειτουργησε πολυ καλα ε, αυτο το δικτυο ηταν πολυ πιο περιπλοκο σε σχεση με αυτα που συζητησαμε στις προηγούμενες δύο εφαρμογέ. Είναι ένα δίκτυο τύπου ResNet, το οποίο υλοποίησε η Βιβί Και ο Νίκος ο Πασαλής εφάρμοσε στην είσοδο Αντί για μια στατική κανονικοποίηση που γίνεται συνήθω, εφάρμοσε μια δυναμική κανονικοποίηση με έναν αλγόριθμο που είναι πατέντα τη ομάδα πληροφορική του Απιθύτα, που τον είχαν χρησιμοποιήσει νομίζω στο χρηματιστήριο, ας πούμε, σε μια εντελώ διαφορετική περιοχή. Και η τρίτη έτσι, καινοτομία για να λειτουργήσει όλο αυτό ήταν η εκπαίδευση αυτού του δικτύου, όχι με τυχαίο τρόπο αλλά ε, με μία συγκεκριμένη σειρά, ε, εκπαιδεύοντα πρώτα το δίκτυο με, με, δεδο, με τα δεδομένα που αντιστοιχούν σε, σε συμπονεύσεις με μεγάλο πλάτος, άρα δηλαδή με εύκολες περιπτώσεις που έχουν μεγάλο σήμα προς το όριβο, το SNR που δείχνει εδώ το, αυτό το διάγραμμα, τις πρώτες εποχές λοιπόν εκπαιδεύτηκε να, να μάθει πρώτα τις εύκολες περιπτώσεις στη συνέχεια τις μέτριες, μετά τις πιο δύσκολες. Έτσι. Εδώ απαιτήθηκαν πάρα πολλές προσπάθειες. Η Αλεξάνδρα η Κολονιάρη αφαίρουσε ε, πολλά μερόνυχτα στο να δοκιμάσει πολλούς συνδυασμού. Και τελικά ε, αυτό που πετύχαμε είναι ότι η καμπύλη ευαισθησία αυτού του νευρονικού δικτύου, και τι εννοώ με αυτό, εννοώ πόσο μακριά μπορεί να δει σε μεγαπάρσεκ, ε, για να, για να ανοιχνεύσει τέτοιες μελανές οπές σε συνάρτηση με τον αριθμό ε, εσφαλμένων alarm, το false alarm έτσι, ε, που είναι εδώ σαν ένα προς χρόνο. Αυτό θέλουμε να είναι όσο γίνεται μικρότερο. Ε, και εδώ φτάσαμε μέχρι ένα ε, false alarm το μήνα. Άρα με αυτό το όριο αυτό το νευρονικό μπορεί να δει και να ανοιχνεύσει και να δώσει σωστά alarm ε, μέχρι τα 1600 MPa και μάλιστα ξεπέρασε τις κλασικές μεθόδους. Η, η πιο καλή κλασική μέθοδος είναι το λεγόμενο PyCBC και το νευρονικό λειτουργήσε καλύτερα από την κλασική μέθοδο. Ε, ο κώδικας που αναπτύξαμε RSGW είναι ελεύθερα διαθέσιμος Υπάρχει σε αυτή τη διεύθυνση, μπορεί όποιος θέλει να τον κατεβάσει και να πειραματιστεί με αυτόν. Και όλη αυτή η προσπάθεια έγινε στα πλαίσια συμμετοχής σε ένα διαγωνισμό. Έτσι, πριν από ένα έτος προκυρήθηκε ένας διαγωνισμός ε, όπου ε, συμμετείχαν διάφορες ομάδες ε, για να... και έγινε μια αντικειμενική σύγκριση ανάμεσα σε διάφορους, διάφορους τέτοιους κώδικες. Ε, συμμετείχαμε σε αυτό, με αυτό το κώδικα, και μάλιστα είχαμε το καλύτερο αποτέλεσμα ε, στα, δεδομένα, στα πιο δύσκολα δεδομένα, αυτά που έχουν το πραγματικό θόρυβο. Ε, μπορείτε να... Ε, εδώ υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειε σχετικά με την, ε, το, το πώς λειτουργήσε αυτός, αυτός, ο διαγωνισμός. Ε, αλλά νομίζω ότι έχουμε, <laughs> έχει προχωρήσει λίγο η ώρα. Και έτσι θα, θα, θα χρησιμοποιήσω μόνο ε, ένα-δύο λεπτά να κάνω μια περιήγηση στις, υπό, στις, υπόλοιπες υπόλοιπε διαφάνειες οι οποίες θα είναι μόνιμως διαθέσιμες. Έτσι θα στείλω το PDF για να μπορεί κανείς να, να δει δύο πραγματάκια μόνο για το τι μας επιφυλάσσει το μέλλον. Ε, θα έχουμε τη λειτουργία τρίτης γενιάς ανιχνευτών. ένα ε, ένας σχεδιάζεται στην Ευρώπη, το Einstein Telescope. Ένα ή δύο στην Αμερική, το Cosmic Explorer, με πολύ περισσότερε δυνατότητε, μια τάξη μεγέθου καλύτερη ευαισθησία σε σχέση με του σημερινού. Θα έχουμε την λειτουργία του Λίζα, του διαστημικού ανοιχνευτή. Υπάρχει πολύ μεγάλη προετοιμασία σε αυτό. Ηδη υπήρξε μια αποστολή το 2015-2016 που έδειξε ότι η τεχνολογία είναι όριμη και λειτουργήσε πιο καλά από τις προσδοκίες που υπήρχαν. Ε, και εδώ να πω ότι διοργανώσαμε και ένα workshop, το πρώτο workshop για το Λίζα στην Ελλάδα και μέσω από αυτό ε, και άλλες ομάδες στη συνέχεια έγιναν μέλη του Λίζα. Υπάρχει παράλληλα και μια προσπάθεια να αναειχνευτούν βαρτικά κύματα μέσω παρατήρηση των Πάλσαρ, που μπορεί ε, τα επόμενα λίγα χρόνια να έχουμε ευχάριστα νέα. Και έτσι λοιπόν θα φτάσουμε κάποια στιγμή να καλύψουμε ένα μεγάλο εύρος συχνοτήτων με διάφορους τρόπους παρατήρησης βαρικών κυμάτων, όπως σήμερα έχουμε διάφορες περιοχές συχνοτήτων ηλεκτρομετικών κυμάτων. Αλλά όχι μόνο αυτό, ακόμη και ε, το σύστημα γης σελήνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ανοιχνεύσει ένα υπόβαθρο βαρυτικών κυμάτων στην περιοχή των μικροχέρτς, αν υπάρχει κάτι τέτοιο, γίνεται προσπάθεια και ίσως το αποτέλεσμα κάποια στιγμή στο μέλλον. Και τέλος, να κλείσουμε αυτό, ότι υπάρχουν σχέδια ακόμη και για, ανοιχνευτές, για, για νέους ανοιχνευτές βαρυτικών κυμάτων στη Σελήνη, όπου υπάρχουν πολλά πλέον εκεί. Ε, μάλιστα, ε, πρόπερση είχε ε, γίνει και ένα πρώτο μεγάλο διεθνές συνέδριο με πρωτοβουλία του αείμνηστου του Σταύρου του Κατσανέβα. Και φέτος διοργανώνεται το δεύτερο συνέδριο, άρα υπάρχει, υπάρχουν πραγματικά σχέδια να δημιουργηθούν τέτοια ανοιχνευτές στη σελήνη και να έχουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα που θα μας αποκαλύψουν ενδεχομένω τι συμβαίνει σε αυτό το σύμπαν. Λοιπόν, εγώ σταματώ εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, σταματάω και...